στην καθηγητάκι μου. Ποια είναι ο φώτρο σε ολόκληρη τη χώρα? Αφαϊδέ, πλήξε να έλεγε ο όμιλο, σαν με αντίκρισε. Σαν τη συμμαθήτριά μου τη ζήλια κι εσεί. Μην δείτε κάποιον να έχετε γνώτη σε αυτόν. Αμέσω να ρωπεί το ξόνιο. Πιστεύετε πόσο ομορφιά είναι αποκειμενική και επιδερμική. Ένα δηλαδή, τι θα θέλατε, ένα ξελάκι στο πάνκρεα. Κι άντε, έστω, όπω λένε και μαθηματικοί, η ομορφιά είναι αυτό. Τότε γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί ένα που να μην αναστατώνεται στη θεία τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί απλά, όπω λέγω στη μαθητή μορφή, η ομορφιά είναι αντικειμενική και όχι υποκειμενική. Αναλύεται μαθηματικά και έχει τον αριθμό 1,62 περίπου. Ο αριθμό αυτό ονομάζεται χρυσή δομή ή θεία αναλογία και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φι προ τιμή του πλήττου φιδίου, που ο οποίο την χρησιμοποιεί στα έργα του. Κατά του αρχαίου Έλληνε, η χρυσή δομή διαιρούσε μία γραμμή με το τελειότερο σχετικά τρόπο. Για παράδειγμα, διαίρεσε το ευθύγραμμο τμήματο ΑΒ σε δύο τμήματα, έτσι ώστε ο λόγο του μεγάλου τμήματο προ το μικρό να ισούται με το λόγο του ολόκληρου τμήματο προ το μεγάλο. Πώ προκύπτει ο αριθμό φι? Εφαρμόζοντας την ιδιότητα χιαστή στην αναλογία και μιλώντας την εξίσου προκύπτει φι στο τετράγωνο πλη φι πλην έναν ίσο μηδέ, την οποία μεγαλώνοντας εύχομαι να μάθω να πηλείω. Για την ώρα, χάρη στο ίντερνετ, η θετική λύση της εξίσωσης είναι ο αριθμός 1,62 περίπου, ο χρυσός αριθμός της ομορφιάς. Όπως βλέπετε, εφαρμογές της χρυσής τομής οδηγεί σε άριστα αποτελέσματα και όχι μόνο σε κατασκευές. Σωστά, κύριε μαθηματική. Όπως βλέπετε, εφαρμογές της χρυσής τομής σε κατασκευές οδήγησαν σε άριστα αποτελέσματα. Φήμες λένε πως η Αντζελίνα Τζολί διόρθωσε το πρόσωπό της με τις αναλογίες της χρυσής τομής. Μάλιστα, ομάδα πλαστικών χειρούργων δημιούργησαν τη μάσκα της χρυσής τομής με σκοπό τη δημιουργία τεχνητά μου των ανθρώπων. Έρα και δεν το ξέρει η άμμο πριν κάνει lifting. Εδώ προφανώς έχετε τη θεία αναλογία. Δηλαδή, να μετρήσει κάποιος το μήκος του πάνω άκρο του κεφαλιού μου από τη μύτη και το πηγούνι, θέλοντας α στη β τη μεγάλη απόσταση και η β τη μικρή, θα δει ότι οι λόγοι τείνουν στον αριθμό φι. Ομοίως, αν μετρήσει την απόσταση μεταξύ ρεκόρων των ματιών μου και το μήκος των χιλιών μου. Συμπέρασμα, η ομορφιά μου είναι μαθηματική υπόθεση σαν της Μόνικας Μπελούτσι ένα πράγμα. Αν ζηλέψατε και θεατράδιδε κατά πόσο είστε αντικειμενικά όμορφοι, προθυμευτείτε τη μιζούρα. Αν τυχόν όμως διαπιστώσατε θεία δυσαναλογία, μην απογοητευτείτε. Η λαϊκή ρίση όροντας είναι τυφλός, δεν μπορεί να προέκυψε τυχαία. Ερούς της ανάλογος υπάρχουν ευτυχώς η θεία ευλογία και η πλαστική χειρουργική. Σου. Είσαι πάρα πολύ χαριτωμένη. Απλώς θέλω να πω και στον κόσμο και στους συναδέλφους εδώ, ενόμιζα σήμερα ότι έκατε στο θρανείο. Είσαστε δάσκαλοι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Με το χιούμερ με το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε διάφορα στοιχεία και τις επεξηγήσεις που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.